Στο κάθε του βήμα, δύο λέξεις κυριαρχούσαν: δημιουργία και επιτυχία. Καθηλωτικός, οραματιστής και επιτυχημένος, με ένα επιχειρηματικό στίγμα πανελλήνιας εμβέλειας. Εκπροσωπώ τους Έλληνες επιχειρηματίες που πληρώνουν τους φόρους τους. Εκπροσωπώ τους Έλληνες επιχειρηματίες που επενδύουν στη χώρα τους. Και εκπροσωπώ τους Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν Έλληνες προσωπικό. Και Πελοποννήσιους, κατά 98%. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Γιάννης Λαρτσινός αναπάντεχα, απρόσμενα και ξαφνικά δεν ζει πια. Ο επιχειρηματίας που έγραψε ιστορία πρώτα ως άνθρωπος, ως κονίνδιος, δεν ανήκει πλέον στο δικό μας κόσμο. Ο Γιάννης Λαρτσινός, ο άνθρωπος που τίμησε τους συνανθρώπους του, έφυγε στην πιο όριμη περίοδο της ζωής του. Θέλω να τονίσω ότι είναι ένας χώρος όπου δανέμει ο αλληλοσεβασμός, η ευγενής άμυνα, ο προσεκτικός σχεδιασμός δράσης, η επιβράβευση της παραγωγικής δραστηριότητας και πάνω απ' όλα η εργατικότητα. Αυτή η μικρή Κυψέλη της Λαρτσινός ΑΕ πιστεύω ότι είναι τίποτα άλλο παρά ένα πετραδάκι στην προσπάθεια όλης της Ελλάδας να επιβιώσει αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εάν στην εταιρεία μας υπάρχουν θετικά σημεία προς μίμηση, ας αποτελέσουν παραδείγματα και για τον υπόλοιπο εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο στον τόπο. Η είδηση του άδικου χαμού του έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία σε ολόκληρη τη χώρα και την Κορινθία, τον τόπο καταγωγής του. Σε ηλικία 58 ετών άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ βρισκόταν σε νοσοκομείο της Γενέβης στην Ελβετία, μια και την προηγούμενη εβδομάδα υπευλήθη σε σοβαρή εγχείρηση. Η καρδιά του δεν άντεξε. Ο Γιάννης Λαρτσινός απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, ιδιαίτερα αγαπητός. Πριν από λίγους μήνες, στο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο της Πελοποννήσου, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά και προκάλεσε αίσθηση στέλνοντας μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το θεωρώ εντελώς περιττό να σας πω ότι καθόμαστε πάνω σε ένα αδαματορυχείο. Η Πελοπόννησος για μένα δεν έχει καμία σχέση με καμία άλλη περιφέρεια της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Ίστμια, αρχαία Κόρινθος, Άργος, θέατρο του Άργους, Μυκήνες, Πύλος, στην αμαχία του Ναυαρίνου. Από εκεί ξεκίνησε το πρώτο ελληνικό κράτος, κύριε. Μεθόνη Κορώνη, Μιστράς. Εκεί εστίασαν οι τελευταίοι παλαιολόγοι. Σπάρτη. Το μυκηνοϊκό ανάκτορο της Σπάρτης, κύριε Περιφερειάρχα. Μοναδικό. Μοναδικό. Αγαπημένο μας. Και το μεγαλύτερο brand name του κόσμου, η Αρχαία Ολυμπία. Το μεγαλύτερο brand name του κόσμου. Η μάνη μας. Απίστευτη ομορφιά. Κάστρα βιλιαρδουίνων τα πάντα. Ξέρετε πόσες είναι οι ακτογραμμές της Πελοποννήσου, κύριε? Είναι 1832 χιλιόμετρα. Της Κρήτης 1425. Της Εύβοιας 882. Άρα μπορούμε να θεωρηθούμε και το μεγαλύτερο ελληνικό νησί. Εγώ θέλω να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα, κύριε Υπουργή, κύριε Δήμαρχη, αγαπημένο μου Περιφερειάρχα, ότι η οικονομική ελευθερία της χώρας περνάει μέσα από την ανάπτυξη και την ανάπτυξη θα την κάνουμε εμείς. Διευκολύνετε μας. Είστε τα αποβατικά μας. Φτιάξε μας τους δρόμους. Αυτό το τραπεζικό σύστημα που οι ίδιοι 50 γυρνάνε όλες τις τράπεζες, πώς το βλέπετε, κύριε Υπουργέ? Το δεύτερο που θέλω να πω, θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του ιδιωτικού τομέα και ορισμένους του δημοσίους σαν τους πιο σκληρά εργαζόμενους Ευρωπαίους, παρόλη τη δυσφήμιση που έχουμε υποστεί. Επίσης, τα δύο αεροδρόμια,
με Ελευθέριο Βενιζέλο και Καλαμάτα, έχουμε μια μισή ώρα maximum τόπους προορισμού. Ιδανικό για οτιδήποτε τουριστικό. Κώστα Ναβαρίνο. Δεν το συζητώ. Εγώ θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα με ευκαιρία αυτή τους συνεργάτες και το προσωπικό της Λαρσινός. Δίνουμε μαζί έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Και πρέπει να ξέρετε ότι παλιά οι επιχειρηματίες ήταν αυτούς που βλέπατε στην τηλεόραση. Παπαγιανόπουλος, Κωνσταντάρας κτλ. Τώρα δεν είναι έτσι. Το προσωπικό μας δουλεύει με εμάς. Όχι για εμάς. Και κατ' επέκταση για εσάς. Παράγοντας εθνικό προϊόν. Η επιχείρησή του ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα στην Κορινθία και σήμερα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση λατομείων και έτοιμου σκυροδέματος στη χώρα μας, βάζοντας την υπογραφή της στα μεγαλύτερα ελληνικά έργα και προσφέροντας εργασία σε χιλιάδες εργαζόμενους. Ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Πελοποννήσου πλέον πέρασε στο Πάνθεον. Το κενό που αφήνει η απώλεια του Γιάννη Λαρτσινού είναι δυσαναπληρωτό.